Χιλιάδες βομβητές Pagers εξεράγησαν ταυτόχρονα στον Λίβανο και τη Συρία σήμερα το απόγευμα, στέλνοντας χιλιάδες ανθρώπους στο νοσοκομείο. Οι συγχρονισμένες εκρήξεις φαίνεται πως είναι πιθανότατα αποτέλεσμα Ισραηλινής επιχείρησης, καθώς οι βομβητές χρησιμοποιούνταν κυρίως από μέλη της Χεσμπολάχ για ασφαλή επικοινωνία εντός της οργάνωσης. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί από τον Λίβανο 9 νεκροί και τουλάχιστον 2.800 τραυματίες, εκ των οποίων περίπου 200 είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου αναφέρουν ότι τις τελευταίες ώρες επικρατεί χάος στα νοσοκομεία της χώρας, ενώ βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κόσμο με βαριά τραύματα να γεμίζουν τα νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και αρκετοί με ακροτηριασμένα μέλη. Ο Υπουργός Υγείας του Λιβάνου δήλωσε πως τα νοσοκομεία ακόμα δέχονται τραυματίες και πως οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι στα χέρια και στο πρόσωπο. Επιπλέον, σε επίσημη ανακοίνωσή του το Υπουργείο έκανε έκκληση για αιμοδοσία, ενώ στο Νότιο Λίβανο κατέφτασαν και κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού. Πολλοί τραυματισμοί μελών της Χεσμπολάχ από εκρήξεις βομβητών αναφέρθηκαν και στη Συρία, κυρίως στη Δαμασκό και σε κοντινές περιοχές, με τους θανάτους να φτάνουν τους 7. Ακόμα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμό αξιωματούχων της Χεσμπολάχ. Ωστόσο, έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν βρίσκεται ανάμεσά τους ο αρχηγός της οργάνωσης Χασάν Ναζράλα. Την τύχη του Ναζράλα όμως δεν είχε και ο πρέσβης του Ιράν στον Λίβανο, ο οποίος τραυματίστηκε από βομβητή, αλλά αναφέρεται πως είναι πλέον σε καλή κατάσταση. Η Χεσμπολάχ, αν και αρχικά είχε δηλώσει μόνο πως διεξάγει έρευνα για την προέλευση της επίθεσης, τελικά κατηγόρησε το Ισραήλ και υποσχέθηκε να πάρει εκδίκηση. Κατά του Ισραήλ στράφηκε επίσης και η κυβέρνηση του Λιβάνου, υπουργός της οποίας ήταν ο πρώτος που κατηγόρησε το Ισραηλινό κράτος για την πυροδότηση των βομβητών. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemeshd.gr.